Σήμερα βρισκόμαστε εδώ φοιτητές από πολλούς φοιτητικούς συλλόγους του ΑΠΗΘΙΤΑ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή πρόβλημα με τις πρακτικές τους. Πήραμε την πρωτοβουλία σήμερα για ημέρα δράσης για τις πρακτικές ασκήσεις, οι οποίες σε όλες αυτές τις σχολές, τουλάχιστον τις περισσότερες, είναι υποχρεωτικές για τη λήψη του πτυχίου. Αυτή τη στιγμή, μέσα στο lockdown, βρισκόμαστε σε αναστολή της πρακτικής μας άσκησης. Όλο αυτό μας γεμίζει μια ανασφάλεια και αμφιβολία για το μέλλον μας, καθώς βλέπουμε τη λήψη του πτυχίου μας να καθυστερεί. Και οι απαντήσεις που παίρνουμε από την Βρετανία και τα τμήματά μας όχι μόνο δεν επαρκούν, αλλά μας γεμίζουν ανασφάλεια σε σχέση με το αν τελικά θα υποβαθμιστεί το επίπεδο των σπουδών μας. Σε συνάντηση που είχαμε σήμερα με τον Σύμβουλο του Υπουργού και κλιμακώνοντας τη δράση που έχουμε αναπτύξει όλο το προηγούμενο διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες, όπου έγιναν συσκέψεις με τους φοιτητές όλων των σχολών και στις οποίες αποφασίστηκε να μην πάμε βήμα πίσω και να μην δεχτούμε να μπει αντιπαρθητικά το δικαίωμα στη μόρφωση με το δικαίωμα στην υγεία μας. Στη συνάντηση λοιπόν που είχαμε, εκθέσαμε τέλος πάντων όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Ο Σύμβουλος μας είπε ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση ακόμα, δεν έχει υπάρχει απόφαση και θα δεσμεύτηκε να σταλεί ένα υπόμνημα που να επεξηγεί το ποια είναι η κατάσταση ακριβώς στην Υπουργό. Εμείς δεν σταματάμε εδώ πέρα σήμερα, θα κλιμακώσουμε ακόμα περισσότερο τη δράση μας, έτσι ώστε τα αιτήματά μας για να επιστρέψουμε ασφαλείς στους φορείς που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση με όλα τα μέσα ασφάλειας για τον νέο κορονοϊό, δηλαδή επαναληπτικά και μαζικά τεστ και όλα τα υπόλοιπα ατομικά μέσα προστασίας, να γίνουν δεκτά.